Σουδανή σύνδεση, τόσο δήλωσε και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΗ μετά από συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο σε σχέση με τα δημοσιοϋπαλληλικά ζητήματα, εκκρεμούντα ζητήματα. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Βεβαίως αυτή η σύνδεση θα αφορά στον Κυπριακό. Διάγουμε πολύ ενδιαφέρουσες μέρες στον Κυπριακό, καθότι υπενθυμίζω αύριο ανεβαίνει τον Προεδρικό Λόφο η Ελίζα Πεθσπέχαρη, δική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία θα ενημερωθεί ο Πρόεδρος για τα όσα λέχθηκαν χθες στη συνάντηση, προχθές στη συνάντηση του Μουσταφά Κιντζή με την κυρία Σπέχαρ. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο πάμε σε μια συνάντηση των ηγετών κατόπιν της προσκλήσεως του Νίκου Αναστασιάδη, την οποία φαίνεται να αποδέχεται ο κατοχικός ηγέτης και μένει έτσι να ξεκαθαρίσει το πότε. Προφανώς θα είναι μετά την κατάθεση της ειδικής έκθεσης του Γενικού Γραμματέα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, το οποίο είναι ένα άλλο ορόσημο στην όλη διαδικασία. 15 του μήνα παρουσιάζεται η έκθεση και την αναμένουν όλοι με πολλή αγωνία. Με την κατάθεσή της, με την κατάθεση της έκθεσης θα γνωρίζει αμέσως η Λευκοσία και ποιες είναι οι επόμενες σκέψεις του Γενικού Γραμματέα, καθότι σε αυτήν περιλαμβάνεται και η έκθεση, το report της κυρίας Λου, το οποίο δόθηκε την Δευτέρα το βράδυ, όπως αποκάλυψε το Σίγμα στον Γενικό Γραμματέα. Μάλιστα, η πρώτη πληροφόρηση που έχει η Λευκοσία είναι ότι πέραν της περιγραφής του όλου σκηνικού από την Αμερικανίδα διπλωμάτη, υπάρχουν σχόλια και εισηγήσεις για το τι θα μπορούσε να ήταν η επόμενη μέρα στο Κυπριακό, και όλα αυτά ενώ αναμένουμε σιγά σιγά να φτάσουμε στην 23η Οκτωβρίου, εκεί όπου θα ανοίξει και ουσιαστικά πλέον ο φάκελος αυτής της ιδέας, πρότασης, όπως θέλει κάποιος να το χαρακτηρίσει, του Προέδρου της Δημοκρατίας για στροφή σε μια πιο αποκεντρωμένη ομοσπονδία, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα λειτουργικότητας που ανακύπτουν το τελευταίο διάστημα λόγω της τουρκοκυπριακής κυρίως επιμονής σε μια τουλάχιστον τουρκοκυπριακή θετική ψήφο στα όργανα λήψης αποφάσεων τα ομοσπονδιακά. Λοιπόν, και είναι δεδομένα, Χρήστο, να πούμε, πράγματα για να... είναι δεδομένα και αυτά που ίσως, όχι ίσως, μάλλον σίγουρα θα καθορίσουν και τις εξελίξεις που αναμένουμε σε σχέση με το μέλλον της θητείας της Ουνφική τον ερχόμενο Ιανουάριο. Δεν μπορεί να είναι άσχετα. Προφανέστατα, ο λόγος που η Λευκοσία προβαίνει συνεχώς σε κινήσεις είναι ακριβώς διότι αντιλαμβάνεται πως ένα παρατεταμένο αδιέξοδο, μία μη ενεργοποίηση ξανά της διαδικασίας, επιτρέπει στις φυγόκεντρες δυνάμεις εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας να αφήσουν τους Αμερικανούς να προωθήσουν εκείνη την οριζόντια θέση για έναρξη αποχώρησης ειρηνευτικών αποστολών από μέρη όπου η πολιτική διαδικασία είναι παγιωμένη και δεν υπάρχει πραγματική σύγκρουση. Εν όψη τούτου, και επειδή η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως εκφράστηκε μαθαίνω στο Εθνικό Συμβούλιο, είναι ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αλλαγή στους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΙΠ. Γι' αυτό άλλωστε είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους συνεχώς το τελευταίο διάστημα η Λευκοσία προβαίνει σε κινήσεις καλής θελήσεως, τις λένε κάποιοι, σε υποχωρήσεις λένε άλλοι, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία. Λοιπόν, να σας ξεκαθαρίσω το εξής. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά στην χαλαρή αποκεντρωμένη ομοσπονδία, στο Προεδρικό ήδη άρχισαν ασκήσεις επί χάρτου για να δουν ποιες από τις 28 ομοσπονδιακές αρμοδιότητες, εκκρεμεί ακόμη μία και είναι και μάλιστα πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με το FIR, και από αυτές θα μπορούσαν, παρά του ότι υπήρξε συμφωνία ότι θα είναι ομοσπονδιακές αρμοδιότητες, αλλά υπάρχει και συνεχιζόμενη διαφωνία για τον τρόπο λήψης αποφάσεων επί αυτών των αρμοδιοτήτων, και από αυτές θα μπορούσαν να εκχωρηθούν στα συνιστώντα κρατήδια, χωρίς αυτό να βλάπτει τη μία κυριαρχία, μία προσωπικότητα και μία ηθαγένεια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το Προεδρικό προβαίνει σε ασκήσεις επί χάρτου, είναι 28 σας είπα οι αρμοδιότητες. Φαίνεται ότι κάποιες εξ αυτών, λίγες, μεμονωμένες, θα μπορούσαν να πάνε στα συνιστώντα κρατήδια χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε άλλο θέμα σε σχέση με την ενότητα του κράτους. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψη εδώ στο Προεδρικό. Ενώ υπάρχουν και άλλες αρμοδιότητες που αφορούν σε ρυθμιστικές αρχές, αυτές νομίζω 60 ρυθμιστικές αρχές, ανεξάρτητες αρχές, και εκεί κάπου νομίζω ότι θα υπάρξει διασπορά στα συνιστώντα κρατήδια. Από εκεί και πέρα, σας πω ότι αυτή η πρόταση δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Mm-hmm. Αυτή η πρόταση που αφορά
στην αποκέντρωση των ομοσπονδιακών εξουσιών είναι στο μέρος ενός πακέτου που περιλαμβάνει και με ένα νέο γύρο διαβουλεύσεων της κυρίας Λουτ και τεχνοκρατική συζήτηση των εγγύησεων και της ασφάλειας σε επίπεδο παραδείγματος χάρη Μοντ Πελεράν ή και η συζήτηση για τον μηχανισμό εφαρμογής της λύσης όπως το πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο που η Λευκοσία θεωρεί ότι απαντά σε πολλά ζητήματα του πλαισίου. Μάλιστα. Δηλαδή, για να το μαζεύω λίγο, ναι. Αυτή η πρόταση για την αποκέντρωση ομοσπονδιακών εξουσιών γίνεται ακριβώς γιατί θέλει η Λευκοσία να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, το οποίο έχει 6 σημεία. Και ένα από τα σημεία αυτά είναι αυτό της αποτελεσματικής συμμετοχής, για το οποίο η τουρκοκυπριακή πλευρά δηλώνει ότι οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί δεν την ικανοποιούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας ανέφερες. Θα επανέλθουμε, κύριε.